Αλλά θέλω να σχολιάσω και μερικά πράγματα που ακούστηκαν εδώ σήμερα, γιατί νομίζω ότι είναι σημαντικό. Ακούσαμε για τον αγώνα μεταξύ Βορρά και Νότου. Εγώ έρχομαι από τον Νότο, αλλά πρέπει να ομολογήσω ότι δεν συμφωνώ με αυτά που άκουσα πριν για την αντιπαράθεση αυτή ανάμεσα στο Βορρά και στο Νότο. Στο Νότο, το ποσοστό οργανωμένου εγκλήματος των λευκών κολάρων είναι πολύ μεγαλύτερο από ό,τι στο Βορρά. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα στη Νότια Ευρώπη. Και νομίζω ότι αυτό ακριβώς το πρόβλημα, η διαφθορά δηλαδή και το οργανωμένο έγκλημα, είναι που τελικά καταστρέφει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνεπώς, πρέπει πολύ προσεκτικά να ψάξουμε για τη λύση. Είμαι από τη Σλοβενία και τέτοιου είδους εγκλήματα είναι αρκετά διαδεδομένα. Ορισμένοι λένε ότι πρέπει να βγούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί φοβούνται ότι κάποια μέρα θα υπάρξει κράτος δικαίου στη Σλοβενία και όλα αυτά που κλέβανε θα τα χάσουνε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να ακολουθήσει μια πολιτική καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος, μια Ευρωπαϊκή FBI, δεν ξέρω. Γιατί όταν βλέπω την κατάσταση στην Σλοβενία, δεν έχει λύσει. Κανείς μέσα από τη Σλοβενία δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα, γιατί όλα είναι στα χέρια αυτονών. Η γεωπολιτική, η πολιτική, η δημόσια διοίκηση, τα μέσα ενημέρωσης, η δικαιοσύνη, τα πάντα είναι στα χέρια αυτονών των λευκών κολάρων. Και προφανώς το ίδιο ισχύει και στην Ελλάδα και στην Πορτογαλία και στην Ισπανία κτλ. Συνεπώς, η Ευρωπαϊκή Ένωση, εγώ πιστεύω ότι πρέπει πολύ σοβαρά να εξετάσει αυτό το πρόβλημα. Αν δεν λυθεί αυτό το πρόβλημα, τότε η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πάψει να υφίσταται κάποια στιγμή. Και τώρα έρχομαι στην αναφορά τη δικιά μου. Από ό,τι φαίνεται, ο πολιτισμός μας, τουλάχιστον του δυτικού κόσμου, έχει αποτύχει να λύσει το πρόβλημα της ρευστότητας. Τα χρήματα είναι ένα δημόσιο αγαθό που επιτρέπει τις συναλλαγές, την ανταλλαγή προϊόντων και λειτουργία της οικονομία. Όμως, ανάλογα με το τι χρήμα κυκλοφορεί, εξαρτάται ο τρόπος με τον οποίο γίνονται οι ανταλλαγές αυτές, πώς λέγονται οι φόροι κτλ. Αν τα χρήματα που κυκλοφορούν δεν αρκούν, τότε μειώνεται το ΕΠ, αυξάνεται η ανεργία και τα έσοδα από τους φόρους μειώνονται, ενώ οι δημόσιες δαπάνες αυξάνουν. Είναι προφανές λοιπόν ότι η δημοσιονομική πολιτική, η οικονομική πολιτική είναι το πιο σημαντικό στοιχείο της εθνικής οικονομικής πολιτικής. Ποιος όμως την καθορίζει αυτή την νομισματική πολιτική? Καθορίζεται από το αυτόνομο δημοσιονομικό σύστημα. Οπότε το ερώτημα είναι, τα συμφέροντα δημοσιονομικού αυτού συστήματος συνάδουν με τα συμφέροντα του κόσμου? Η απάντηση είναι όχι και πάλι όχι. Αυτό ακριβώς δείχνει ποια είναι η κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ευρωζώνη εδώ και χρόνια βρίσκεται σε κρίση. Η οικονομική ανάπτυξη είναι πολύ χαμηλή, ανύπαρκτη. Η ανεργία είναι υψηλή και αυξάνει. Το δημόσιο χρέος αυξάνει, επειδή αυξάνουν και οι κοινωνικές δαπάνες. Και το χρέος του ιδιωτικού τομέα επίσης αυξάνει. Όλη η δημοσιονομική και οικονομική κατάσταση τελικά είναι σχεδιασμένη για να εξυπηρετεί τα συμφέροντα του τραπεζικού λόμπι. Το ίδιο ισχύει και στις ΗΠΑ, όπου έχουν 17-3 δολάρια χρέος, το οποίο δεν πρόκειται ποτέ να πληρώσουν. Είναι προφανές ότι κάτι δεν πάει καλά με τη δημιουργία χρήματος μέσω του χρέους. Όταν το οικονομικό σύστημα και οι τράπεζες χρησιμοποιούν τελικά παραστατικό χρήμα από το τίποτα. Η πιο σημαντική αιτία της οικονομικής κρίσης είναι ότι τα χρήματα μπαίνουν στη κυκλοφορία ως χρέος και τελικά ο δημόσιος τομέας, ο ιδιωτικός τομέας και τα νοικοκυριά δεν επωφελούνται.
το χρέος αυτό κληρονομιέται στους επόμενους και δεν αποπληρώνεται ποτέ. Αυτή είναι και η ουσία του τραπεζικού συστήματος. Οπότε το ζωτικό ζήτημα εδώ είναι ποιος είναι τελικά ο πιστωτής και ποιος είναι αυτός που πληρώνει. Τελικά ο δημόσιος τομέας είναι αυτός ο οποίος χρεώνεται, ενώ οι τράπεζες είναι αυτές που παίρνουν τα χρήματα. Ενώ θα έπρεπε να ήταν το αντίθετο, η νομισματική πολιτική θα έπρεπε να γίνεται έτσι, όπου να ωφελείται ο δημόσιος τομέας. Πώς να το αλλάξουμε αυτό όμως, όταν οι τράπεζες είναι αυτές που δημιουργούν και την οικονομική κρίση και την νομισματική κρίση και την ανεργία κτλ. Όλα αυτά δεν είναι προς το συμφέρον του κόσμου, των κυβερνήσεων, των λαών, όχι, είναι υπέρ του τραπεζικού συστήματος. Και γιατί? Διότι οι εμπορικές τράπεζες κατά τη διάρκεια της κρίσης καταφέρνουν να αγοράζουν φτηνά γη, ακίνητα ή και τίτλους και επιπλέον κερδίζουν φοβερά χρήματα δανείζοντας το δημόσιο τομέα ο οποίος αντιμετωπίζει δυσκολίες και μειώνουν τη ρευστότητα. Η κρίση τελικά είναι χρυσορυχείο για τις τράπεζες. Οι πλούσιοι τραπεζίτες έχουν γίνει πιο πλούσιοι και οι φτωχοί έχουν γίνει πιο φτωχοί. Πώς να αλλάξουν όλα αυτά? Η πολιτική του δημοσιακού συστήματος πρέπει να βγει από τα χέρια του λόμπι των τραπεζών και πρέπει να πάει στα χέρια των αρχών, των εθνών και των κυβερνήσεων. Το ωφέλη από την έκδοση παραστατικού χρήματος πρέπει εν μέρη τουλάχιστον να πηγαίνει στο δημόσιο τομέα και όχι μόνο στο τραπεζικό λόμπι. Οι χώρες θα πρέπει να μπορούν να έχουν ένα δίκαιο μερίδιο στο χρήμα αυτό ετησίως, κάτι το οποίο δεν θα πρέπει να τους χρεώνεται ως χρέος. Έτσι θα μπορούν να αποφύγουν την υπερβολική χρέωση των χωρών και του δημόσιου τομέα. Το αρχικό δικαίωμα για παραστατικό χρήμα είναι δικαίωμα του κράτους και όχι ενός αυτόνομου δημοσιονομικού συστήματος, το οποίο τελικά γίνεται ένα οικονομικό παράσιτο, το οποίο επωφελείται όλο και περισσότερο από μερίδιο του ΑΕΠ. ΑΕΠ, το οποίο κανονικά ανήκει στις χώρες και στους λαούς. Και γι' αυτό είναι εσφαλμένη η πολιτική λιτότητα. Σε ευχαριστώ, Πρόεδρος. Ευχαριστούμε πολύ για τις εξηγήσεις σας αυτές. Τώρα, μέχρι τις 12.45 θα έχουμε τους διερμηνείς, λέει ο Πρόεδρος, και υπάρχουν τρεις ακόμα συνάδελφοι οι οποίοι θέλουν το λόγο. Αγαπητοί συνάδελφοι, σας παρακαλώ να περιοριστείτε 35 λεπτά το πολύ ο καθένας, για να μπορέσουμε και να συζητήσουμε μετά. Παρακαλώ. Ο κύριος Λάινεν πρώτα. Αρχίστε. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Δεν θα σας δώσω ένα κείμενο με τα όσα έχουν δηλώσει, αλλά έχω να πω επιγραμματικά τα εξής, ότι θα πρέπει να δούμε το ότι τα δικαιώματα των πολιτών καταπατούνται όσον αφορά την οικονομική κατάσταση και με χαρά μου βλέπω ότι η Επιτροπή των Αναφορών το θέμα αυτό το έχει πάρει πολύ στα σοβαρά. Και έχουμε τώρα τους εκπροσώπους των πολιτών, εμάς, δηλαδή που θα πρέπει να υπεραμεινθούν των πολιτών. Και επομένως δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω με όλα όσα είπε η Πολίν Ζεσόν για το ότι έχουν πληγεί κυρίως οι νέοι από αυτή την κρίση. Για να βγούμε από την κρίση πρέπει να δώσουμε μια προοπτική στους ανθρώπους. Το κοινοβούλιο μας λοιπόν...